Είχατε μια συνάντηση σήμερα με τον Επίτροπο Επίλυσης Κομμάτων Οικονομικών Διαφορών. Μας πείτε... Είναι σημαντικός ο ρόλος του Επιτρόπου. Εμείς θα στηρίξουμε τον θεσμό. Είχαμε μια παραγωγική και επικοδομητική συνάντηση σε ένα τόπο που αρεσκόμαστε στις υπερβολές, είτε προς τον μηδενισμό, είτε στις υπερβολές στην αξία ενός μέτρου. Όσον αφορά τις νομοθεσίες για την αφαιρεγκαιότητα, θέλω να πω ότι με πολύ ειλικρίνεια, και αυτό θα καλέσω και τον Επίτροπο να πει την άποψή του, πετύχαμε ως τόπος ένα από τα πιο καλά σχέδια αφαιρεγκαιότητος που προστατεύουν αδύναμους και αδύνατους δανειολήπτες και συγκριτικά με άλλα πλαίσια άλλων χωρών που δίνουν την καλύτερη υπό τις περιστάσεις προστασία της πρώτης κατοικίας. Απλώς να το γνωρίζουμε και ακόμα μία φορά θέλω να ευχαριστήσω όλα τα κόμματα της Βουλής που συνέβαλαν στην διαμόρφωση αυτού του πλαισίου, πολύ περισσότερο για το Δημοκρατικό Κόμμα και την ΕΔΕΚ που στήριξαν αυτό το δίχτυ προστασίας των ευάλωτων ομάδων. Προτού προχωρήσουμε όμως, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Επίτροπο. Πρώτα πρέπει να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο κύριο Αγροφυνοφίδου για τη στήριξη μου που παρέχει εδώ και 2 σχεδόν χρόνια στον θεσμό. Ένα θεσμό ο οποίος υπήρχε εδώ και 5 χρόνια, αλλά μπόρεσε να σταθεί και να λειτουργήσει μόνο τον τελευταίο μήνες, και αυτό είναι εξαιτίας της πραγματικά μεγάλου ενδιαφέροντος και στήριξης από την κυβέρνηση. Πρέπει να πω επίσης ότι στην αρχή της σημερινής συζήτησης συνεχάρηκα τον Πρόεδρο κύριο Νεοφίδου για τους χειρισμούς σχετικά με το θέμα της αφαιρεγκαιότητος. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πραγματικά σύγχρονο πλαίσιο αφαιρεγκαιότητος, το οποίο και μόνο επειδή υπάρχει, επιδρά στη συμπεριφορά των τραπεζών κατά τρόπο εξαιρετικά ευνοϊκών σε ό,τι αφορά τη διαχείριση διαφόρων προβλημάτων των δανειοληπτών. Και το λέω αυτό από προσωπική εμπειρία, διότι συναντώ καθημερινά τη συνενετική και επικοδομητική στάση των τραπεζών σε ό,τι αφορά τόσο στις διαμεσολαβήσεις όσο και σε ό,τι αφορά τα θέματα αντιμετώπισης παραπώνων πολιτών. Επομένως, πράγματι, το πλαίσιο αφαιρεγκαιότητος δημιουργά προπτικές για την αντιμετώπιση των σοβαρότερων προβλημάτων που αντιμετωπίζει σήμερα ο τόπος μας. Πράγματι, επίσης, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι το πλαίσιο αφαιρεγκαιότητας είναι ένα συγκεκριμένο πλαίσιο προστασίας αφαιρέγγιων συμπολιτών μας. Ο έξυπνος δανειολήπτης, ο σωστός δανειολήπτης, εξαντλεί όλα τα υπόλοιπα μέτρα αναδιάθρωσης των δανείων του, την οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας κλπ. Προσφεύγοντας στα τραπεζικά ιδρύματα με τα οποία συνεργάζεται και ταυτόχρονα αξιοποιεί τις υπηρεσίες διαμεσολάβησης που προσφέρονται από το Γραφείο του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ και στην τεράστια συμβολή και στήριξη την οποία μας παρέχεται από το Υπουργείο Οικονομικών. Είναι φανερό ότι χωρίς αυτή τη στήριξη δεν θα ήταν δυνατόν να λειτουργά σήμερα ο θεσμός. Πρέπει να πω ότι στο 1,5 μήνα που λειτουργούμε σε ό,τι αφορά τα θέματα των παραπώνων, παίρνουμε μεγάλο αριθμό παραπώνων από διάφορες χώρες του εξωτερικού που αφορούν συγκεκριμένη κατηγορία χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων. Αυτό κάνει το έργο μας αρκετά περίπλοκο για 2 λόγους. Ο ένας λόγος είναι διότι το υπόβαθρο αυτών των παραπώνων είναι εξαιρετικά τεχνικό και βεβαίως έχουμε την τεχνογνωσία να το αντιμετωπίσουμε. Από την άλλη, υπάρχει δυσκολία εξαιτίας του τρόπου, εξαιτίας της ανάγκης επικοινωνίας με άτομα τα οποία βρίσκονται στο εξωτερικό, για παράδειγμα Κίνα, Ουγγαρία, Πολωνία,
Ισπανία κλπ. Αναμένω βέβαια επίσης να έρθουν μεγάλος αριθμός παραπώνων και από Άγγλους υπήκοους, οι οποίοι δικαιούνται σύμφωνα με τον νόμο να υποβάλουν παράπονα στον Επίτροπο, στον Κύπριο Χρηματοοικονομικό Επίτροπο, επειδή έχουν συναλλαγή με κυπριακές χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις και έχουν παράπονα από τις επιχειρήσεις αυτές. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχει τεράστια σημασία η στήριξη που μας παρέχεται τόσο από τα κόμματα, όσο και ιδίως από την κυβέρνηση, για να μπορέσουμε να σταθούμε σωστά. Είναι υποχρέωση της Κυπριακής Δημοκρατίας να διαθέτει αυτόν τον φορέα, ο οποίος έπρεπε να υπάρχει εδώ και 5 χρόνια, διότι είναι υποχρέωση της Κυπριακής Δημοκρατίας να εξυπηρετά και πολίτες ξένων χωρών σε ό,τι αφορά τα θέματα επίλυσης των παραπώνων. Σύντομα θα τεθεί σε λειτουργία η οδηγία On Consumer Safety Act του 2013, η οποία υποχρεώνει όλα τα κράτη-μέλη να έχουν τους θεσμούς αυτούς, οι οποίοι πρέπει να λειτουργούν κατά τρόπο ανεξάρτητο και πραγματικά αντικειμενικό. Και αυτή είναι η προσπάθειά μας. Μια κουβέντα μόνο και Ιωάννου, πέστε μας, πού εστιάζονται τα προβλήματα και για τον κόσμο, είναι για την πρώτη κατοικία, είναι για άλλες συναλλαγές και τι αριθμών παραπώνων έχετε αυτή τη στιγμή. Να μην πούμε τώρα σε αριθμούς παραπώνων κλπ. Τα παράπονα είναι πάρα πολλά. Τα παράπονα που έχουν έρθει στο γραφείο τον τελευταίο 1,5 μήνα είναι γύρω στα 60, κυρίως αφορούν προβλήματα με τράπεζες. Υπάρχουν κάποια παράπονα για αξιόγραφα τα οποία ακόμα δεν είμαστε σε θέση να τα χειριστούμε. Υπάρχουν παράπονα από ΚΕΠΕΗ για εναντίον επενδυτικών εταιριών, σε αυτά ό,τι αφορά Κύπριους. Από τους ξένους, κυρίως τα παράπονα μέχρι στιγμής είναι παράπονα τα οποία αφορούν επενδυτικές επιχειρήσεις. Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός, γύρω στα 750 παράπονα, κατατεθειμένα σε εποπτικές αρχές, οι οποίες εποπτικές αρχές είναι υποχρεωμένες από τον νόμο να μου τα αποστείλουν προς εξέταση, τα οποία αναμένω σύντομα να έρθουν κοντά μας. Θέλω να παραλάβω ότι ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού για τη στήριξη που μας δίνει και ελπίζουμε να ευελπιστούμε ότι αυτή η στήριξη θα συνεχιστεί. Ναι, για να μην, αγαπητέ Επίτροπε, τις ευχαριστίες εγώ θα τις μετατρέψω σε ένα αίτημα, το οποίο θεωρώ πως δικαιούνται οι πολίτες να γνωρίζουν. Και επειδή αυτοί όλοι με τα προβλήματα που έχουν με τις τράπεζες δεν είναι ούτε και δικηγόροι, ούτε έχουν γνώσεις επιτρόπου χρηματοπιστωτικών ή οικονομικών θεμάτων, και επειδή πιστεύω ακράδαντα πως έχουμε ένα πάρα πολύ καλό πλαίσιο αφαιρεγγιότητος για αυτούς τις χιλιάδες των συμπολιτών μας, θεωρώ ότι οφείλει η υπηρεσία σας, έχετε τους πόρους αλλά και το ανθρώπινο δυναμικό να ετοιμάσετε ένα απλό και κατανοητό εγχειρίδιο για να γνωρίζουν οι πολίτες τα δικαιώματα που έχουν μετά από την ψήφιση του πλαισίου για την αφαιρεγγιότητα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να βοηθήσουμε τους απλούς ανθρώπους για να μην χρειάζονται, έχουν μια διαφορά 5.000 ευρώ ή 10 ή 20 ή 30 και στο τέλος να χρειαστούν μερικές χιλιάδες, είτε σε δικηγόρους είτε σε ελεκτές ή λογιστές. Πρέπει να σταθούμε δίπλα από τον απλό τον μη προνομιούχο πολίτη, να του προσφέρουμε όλη την πληροφόρηση για να γνωρίζει τα δικαιώματά του. Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Πρόεδρο. Είναι μέσα στις προτεραιότητες μας η ικανοποίηση αυτού του αιτήματος. Έχουμε διαπιστώσει πράγματι ότι υπάρχει άγνοια και είναι απαραίτητο να ενημερωθεί ο κόσμος σωστά. Πρώτα-πρώτα, να μην δημιουργούνται και υπερβολικές προσδοκίες από διάφορες καταστάσεις. Απλώς να σας πληροφορήσω ότι αύριο το απόγευμα θα είμαστε στην Πάφο με μερικούς από τους λειτουργούς του συνεργάτες μου στο γραφείο για να παρουσιάσουμε ένα σεμινάριο κατάρτισης καταναλωτών στα θέματα που αφορούν την υπηρεσία μας. Στο σεμινάριο αυτό έχουν κληθεί να προσέλθουν πέραν των 100 ατόμων από την Πάφο και είναι μια εκδήλωση που οργανώνεται από Σύνδεσμο Καταναλωτών Κύπρου. Σημειώνουμε ότι έχει η υπηρεσία δεχτεί ότι το αργότερο σε ένα μήνα θα έχουν έναν εγχειρίδιο για να γνωρίζουν οι πολίτες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτό. Να ξέρετε, σε σύγκριση με άλλες χώρες, να μπω σε δύο παραδείγματα. Αυτά τα σχέδια αφαιρεγγιότητας καλύπτουν μόνο οικιστικά δάνεια
για την πρώτη κατοικία. Στην Κύπρο πετύχαμε να καλύπτουν και μη οικιστικά δάνεια από τη στιγμή που η πρώτη κατοικία είναι υποθηκευμένη. Δεύτερο, ανεξάρτητα του ύψους της αξίας της πρώτης κατοικίας, μπορεί να είναι και μια κατοικία των 700.000 ευρώ ή του 1 εκατομμυρίου. Αν το αρχικό δάνειο ήταν κάτω από 350.000 ευρώ, αυτή η κατοικία προστατεύεται. Δεν θα πουλήσουμε τα δύο υπνοδωμάτια, άρα το σύνολο. Δεύτερον, σε άλλες χώρες το σχέδιο φερεγγιότητος μιλά για την πρώτη κατοικία του πραγματικού ιδιοκτήτη. Στην Κύπρο περάσαμε τροπολογίες και παραλαμβάνω με την βοήθεια των κοινοβουλευτικών κομμάτων, κυρίως της αντιπολίτευσης, που πάλι τα ευχαριστώ, ότι έστω και αν δεν είναι ο ιδιοκτήτης, μπορεί ο ιδιοκτήτης να είναι ο Γιάννης, αν κατοικά η νύφη του ή ο γιος του, να καλύπτεται και αυτός από την προστασία. Αυτό το δίχτυ προστασίας δεν το έχουν πολλές χώρες. Γι' αυτό και είναι απαραίτητο το συντομότερο δυνατόν, και όπως σημειώσατε, σε ένα μήνα θα ετοιμαστεί ένα εγχειρίδιο σε απλή κατανοητή γλώσσα να βοηθήσουν τον κόσμο.